αρχιετυπική ηρωίδα του Μπιζέ, ένα σύμβολο του έρωτα και της ελευθερίας, αναβίωσε στη σκηνή μέσα από την παράσταση του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που κέρδισε όλες τις εντυπώσεις. Τη νέα παραγωγή του μπαλέτου Κάρμεν, που γνωρίζει παγκόσμια απήχηση, υπογράφει ο διάσημος Σουηδός χορογράφος Γιώαν Ένγκερ, με μια διαφορετική ανάγνωση της διάσημης ιστορίας, εστιάζοντας στο θέμα της βίας μέσα από τη ματιά ενός παιδιού. I think violence, unfortunately, is as we can see in the world right now. It's an ongoing thing. I hope and wish we were further and wiser today. Στην πρεμιέρα του μπαλέτου της Λυρικής, ανάμεσα στο κοινό που χειροκρότησε με ενθουσιασμό την Κάρμεν, με την Έλενα Κέκου στον ομώνυμο ρόλο, βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασελάκης. Είμαστε κι εμείς μέσα στο παγκόσμιο γίγνεσθε του χορού και είναι μια σημαντική στιγμή αυτή για τον μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Είμαι πολύ χαρούμενος. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός χορογράφος με πολλή ποιότητα, με πολύ στυλ. Τη μουσική διεύθυνση των παραστάσεων που θα διαρκέσουν έως τις 25 Φεβρουαρίου έχει ο Έκτορας Σταρτανής. Ο Μπιζέ με αυτό το αριστούργημα που μας δόρισε έχει γράψει μελωδίες και ρυθμούς που όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος τις έχει αφομοιώσει στο μουσικό του DNA.